Ρεπορτάζ εκπαίδευσης και να πάμε από τις Αρχάνες, να πάμε με τη βοήθεια της Εύης Χαραγιαννάκη. Εύη, να πάμε λίγο στην περιοχή του Ρεθύμνου και στο γυμνάσιο, στο τρίτο. Ακριβώς, στο τρίτο γυμνάσιο Ρεθύμνου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Η αναπηρία είναι διαφορετικότητα και η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προέκυψε μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καθηγητές εκεί πέρα της ειδικής αγωγής προσπάθησαν με το δικό τους τρόπο, με ένα βιωματικό τρόπο, μέσα από βιωματικό παιχνίδι, να εξηγήσουν σε αυτά τα παιδιά πώς είναι να είσαι ένα άτομο με αναπηρία και να μπουν στην ουσία να φορέσουν τα παπούτσια τους και να δουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση. Πάμε λίγο στην κυρία Ελευθερία Βρέντζου, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και μαθηματικό. Να την καλησπερίσω, κυρία Βρέντζου, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δική μας χαρά. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η λέξη αναπηρία, όρος αναπηρία, δεν είναι ντροπή. Και πρέπει να το τονίσουμε, θα πρέπει να μπει στο λεξιλόγιό μας σε καθημερινή βάση, όταν αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις ξεχωριστές δυνατότητες και ικανότητες, θα πρέπει να αναφέρουμε και τον όρο αναπηρία. Φαντάζομαι αυτό έχει κατανοηθεί και από τα παιδιά και από τη νέα γενιά. Σαφώς, βεβαίως, βεβαίως. Εμείς, σκοπός μας και στόχος μας είναι με την μέρα που τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη στο σχολείο μας, ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας και να τα βάλουμε στη θέση των ατόμων με αναπηρία, να καταλάβουν και να κατανοήσουν, να αντιληφθούν πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος με αναπηρία και τις δυσκολίες που συναντά στην καθημερινότητά του. Σαφώς και ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, βοήθησαν πάρα πολύ στο να πραγματοποιηθούν αυτές οι δράσεις, είχαν απορίες, ήρθαν σε επαφή με την τύφλωση, την κόφωση, την κινητική αναπηρία, έγραψαν στη γραφομηχανή, προσπάθησαν να δέσουν τα κορδόνια τους ή να πιάσουν ένα αντικείμενο με μεγάλα γάντια για να κατανοήσουν και να καταλάβουν πώς νιώθει ένας άνθρωπος που έχει στη λεπτή κινητικότητά του δυσκολία. Ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για μας. Κατάλαβαν επίσης και διαπίστωσαν ότι για όλα υπάρχουν λύσεις. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δυσκολία στην ακοή του, παρ' όλα αυτά μπορεί να επικοινωνήσει. Μπορεί να επικοινωνήσει είτε με τη χιλιανάγνωση, είτε με την ελληνική νοηματική γλώσσα, την οποία ήρθε σε επαφή. Κάναμε κάποιες κουβεντούλες στην νοηματική και μεταφέραμε και χριστουγεννιάτικες ευχές. Έμαθα να χριστουγεννιάτικες ευχές με την ελληνική νοηματική γλώσσα. Ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για μας. Τα παιδιά το αντιμετώπισαν πολύ θετικά, προβληματίστηκαν θετικά, θα έλεγα. Κυρία Βρέτζου, είναι πολύ σημαντικό που προσπαθήσατε να εξηγήσετε όλο αυτό στα παιδιά μέσα από το βιωματικό παιχνίδι, γιατί στην πράξη είναι που καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι κάτι καλύτερα. Μπορείτε όμως αυτό να μας το αναλύσετε λίγο, δηλαδή μέσα από ποιες ακριβώς δραστηριότητες έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Ωραία. Αρχικά το τμήμα, κατέθενε όλο το τμήμα στην αυλή του σχολείου, στην οποία είχαν τακτοποιηθεί 6 δραστηριότητες με τραπεζάκια. Και στην αρχή γινόταν μια ενημέρωση θεωρητική για να καταλάβουν, τις δραστηριότητες που θα αντιμετωπίσουν. Συνέχεια χωριζόμασταν σε ομάδες με τους υπόλοιπους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής αλλά και γενικής που συμμετείχαν. Έγραψαν στη γραφομηχανή. Χρησιμοποίησαν δηλαδή το αλφάβητο, την Braille, με λίγα λόγια. Έγραψαν το όνομά τους. Χρησιμοποίησαμε ένα μαντίλι για να μπορέσουν να γράψουν χωρίς να βλέπουν και να αντιληφθούν την δυσκολία που συναντάει ένας που δεν βλέπει καλά ή να διαβάσει ένα κείμενο που το είχαμε με θολό. Δεν φαινόταν καλά δηλαδή η εικόνα του. Έτσι δυσκολευόταν να το διαβάσουν. Και μου λένε, μα δεν βλέπουμε. Έτσι ακριβώς αισθάνεται και ένας άνθρωπος που δεν έχει την όρασή του όπως εμείς. Επίσης προσπαθήσαμε σε ένα άλλο τραπεζάκι, σε μια άλλη δραστηριότητα, να έχουμε την κόφωση, την αναπηρία με την κόφωση. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουν χιλιανάγνωση με ένα παιχνίδι, να προσπαθήσουν ο ένας να διαβάσει μία πρόταση, μία λέξη, μία δραστηριότητα στον άλλον, αλλά χωρίς ήχο. Και να προσπαθήσει να το καταλάβει, να το αντιληφθεί, να καταλάβει τι του λέει.
Στη συνέχεια είχαμε μία μπασκέτα και καθίσαμε στο καρεκλάκι για να παίξουν μπάσκετ για να κατανοήσουν την κινητική αναπηρία. Καθώς και φορέσαμε γάντια, μεγάλα γάντια, μεγάλο μέγεθος, έτσι ώστε να μην μπορούν να πιάσουν το αντικείμενο που πέφτει κάτω. Στην αρχή βάλαμε να δέσουν τα κορδόνια τους, αλλά επειδή τα παιδιά είναι έξυπνα και λένε ότι θα πάρουν κορδόνια, κυρία, θα φορέσουν παπούτσια χωρίς κορδόνια, τους δείξαμε ένα κέρμα κάτω και προσπαθήσαν να το πιάσουν. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, πραγματικά. Εξαιρετικές πρωτοβουλίες. Κινητοποιήθηκε και το λύκειο, το οποίο συστεγάζεται σε εμάς. Να κάνουμε το πρακτικό κομμάτι. Ναι, το βιωματικό πρακτικό κομμάτι. Καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κυρία Βρέντζου. Γίνεται η αρχή, λιθαράκι-λιθαράκι, τουβλάκι-τουβλάκι. Θα χτιστεί επιτέλους αυτή η σωστή νοοτροπία και μένει να δούμε και τα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Εγώ, πάντως, από την πλευρά μου είμαι αισιόδοξος, η αλήθεια είναι. Όσο υπάρχουν δραστήρια εκπαιδευτικοί, όπως είστε εσείς, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.